το 2003 μέχρι και σήμερα έχω την τύχη να πετάω με τα ελικόπτερα. Και έχετε συνεπώς βιώσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και τις μεγαλύτερες εντάσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια σε ελληνοτουρκικό επίπεδο. Δυστυχώς για εμάς έχουμε περάσει κάποιες εντάσεις. Ευτυχώς έχουν όλες έσει ο τέλος. Δεν έχει χρειαστεί να συμβεί κάτι το παραμικρό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος που θυμάστε πιο έντονη. Κανείς θα πει ότι ήταν η περσινή χρονιά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Όλοι γνωρίζουμε με τους φίλους μας και οι γείτονες. Με το πραξικόπημα που είχε γίνει με τον Τούρκο πρόεδρο. Με τους λαθρομετανάστες που είχαμε στο Νεύρο, στα νησιά. Σε όλα αυτά έχουμε κληθεί και έχουμε συμμετάσχει, έχουμε πετάξει, έχουμε βοηθήσει. Και ευχόμαστε να είναι και τα τελευταία, να μην έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα που είναι μια περίοδος στα ελληνοτουρκικά όπου είναι ήρεμη, ούτε παραβιάσεις έχουμε, ούτε περιπτήσεις, φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα αυτή η σχέση. Νομίζω ότι κάθε Έλληνας το θέλει αυτό. Θέλουμε να υπάρχει μια ηρεμία. Είναι κάτι που μας χαροποιεί, είναι κάτι που νομίζω το επιδιώκουμε σαν Έλληνες, το θέλουμε να έχουμε φιλία, να έχουμε καλές γειτονικές σχέσεις με τους γείτονές μας και νομίζω ότι μέχρι εδώ είμαστε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν εφησυχάζουμε. Παρ' όλα αυτά όχι, δεν εφησυχάζουμε. Εμείς στο αντικείμενό μας συνεχίζουμε την εκπαίδευσή μας, συνεχίζουμε τις αποστολές μας και νομίζω ότι αν και όποτε χρειαστεί θα είμαστε παρόν. Πετάμε το ελικόπτερο, το συντηρούμε, κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζεται για να είναι πάντα διαθέσιμο και λειτουργικό. Ήταν όνειρο ζωής από παιδάκι να εμπλακώ με αυτό το κομμάτι. Έχω στα χέρια μου το όνειρό σου. Σωστά. Από ποια ηλικία έκανες αυτή την επιλογή? Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα πάντα να ασχοληθώ με τις πτήσεις, με το αεροπορικό κομμάτι και ταυτόχρονα με τη συντήρηση. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, δεν είναι δουλειά, είναι λειτουργήμα. Προσφέρουμε. Πώς ήρθε η επιλογή, δηλαδή πότε χτύπησε μέσα σου η μήνα το εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτή τη δουλειά? Και σε ποιον θα το πω, δεν θα με πιστεύει κανείς. Σε ποια ηλικία? Θυμάμαι από παιδάκι, η ανάγκη για προσφορά ήταν μεγάλη, ώστε να μπορέσουμε όλοι να έχουν τα απαραίτητα, να υπάρχει η ελευθερία και η ειρήνη για όλους τους ανθρώπους. Οπότε, ένας άμεσος τρόπος για να έχουμε αυτό το κομμάτι ήταν το να εμπλακούμε το στρατό και να προφέρουμε την ειρήνη στον κόσμο. Το συζήταγες αυτό με τους φίλους σου? Ναι, φυσικά, πάντα. Πάντα. Τι σου έλεγαν? Εντάξει, τους φαινόταν ένα τρελό όνειρο, ένα πολύ ιδανικό, ειδικά με το αεροπορικό κομμάτι και για γυναίκα, αλλά τα καταφέραμε. Ακριβώς η παρουσία σου, η συμβολή σου, πόσο σημαντική είναι για να υπάρχει ασφάλεια στην πτήση ενός Σινούκ? Κοιτάξτε, το ελικόπτερο δεν μπορεί να πατάξει χωρίς τους μηχανικούς. Είμαστε απαραίτητο μέλος πληρώματος. Πρέπει πάντα να υπάρχουν για να καλύπτεται η ασφάλεια, η πληρότητα και γενικά ο οπτικός έλεγχος γύρω-γύρω ότι είμαστε ασφαλείς, δεν κινδυνεύουμε από κάποιο άλλο μέσο και οτιδήποτε παρεμφερεί γύρω από αυτό. Που σημαίνει πόσες ώρες εργασίας, ποιες βάρδιες και πόσα έκτακτα περιστατικά συμβάντα, πόσες έκτακτες εργατόρες, να το πω. Ναι, σωστά το λέτε. Είναι πολλές, είναι αμέτρητες, αλλά είναι το κέρδος που παίρνουμε ψυχικά τουλάχιστον τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Είναι οι ανησυχίες ενός πιλότου μας? Οι ανησυχίες, όπως όλοι οι γονείς, όλοι οι πατεράδες, θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά τους, θέλουν να είναι στις δύσκολες και στις χαρούμενες ώρες κοντά τους. Κάτι που σε εμάς είναι λίγο, θα έλεγα, δύσκολο. Με δεδομένο ότι χρειάζεται πολλές ώρες, πολλές μέρες να λείπουμε από το σπίτι. Τα παιδιά τα έχετε πάρει βόλτα με ένα τέτοιο ελικόπτερο? Τα παιδιά ελικόπτερο. Έρχονται στη δουλειά του πατέρα, έχουν μπει στο ελικόπτερο. Έχουν πετάξει με εξομετή, δεν έχουν πετάξει με ελικόπτερο. Τι λένε, φοβούνται, ανησυχούν για τη δουλειά σας? Δεν θα το κρύψω. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουν τον πατέρα τους να λείπει αρκετές ώρες. Έχουν κάποια αγωνία, τους λείπει και μέχρι εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τους ανήσυχει κάτι παραπάνω. Και ευτυχώς δεν τους ανησυχεί, γιατί έχουμε την τύχη να πετάμε με ένα υπερσύγχρονο ελικόπτερο με όλα ό,τι προβλέπονται, συντηρήσεις, εκπαιδεύσεις.
και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν είστε εκεί ψηλά και πετάτε για την πατρίδα μας, τι σκέφτεστε? Σκέφτεστε κάτι που σας έχει πει η γυναίκα, κάτι που σας έχει πει ο γιος, η κόρη? Όταν είσαι κλεισμένος μέσα στο κόκπιτ, θεωρείς και δεν θες να σκέφτεσαι τίποτα άλλο πέραν από, από την αποστολή, από αυτό που σου έχει αναπτυχθεί να κάνεις. Εκεί σταματάνε όλα. Όταν κατέβεις, ξεκινάει πάλι η κανονική ζωή. Έχει τύχει πολλές φορές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, πολλές γιορτές, να λείπουμε, να είμαστε, επειδή εκτελούμε, βρισκόμαστε στο πλευρό του ΕΚΑΒ, συνδράμουμε στο πλευρό του ΕΚΑΒ με τα ελικόπτερα. Έχει τύχει πολλές γιορτές, ανήμερα Χριστουγέννων, Πάσχα, γιορτές του ονόματος των παιδιών μας, να βρισκόμαστε μακριά από το σπίτι, να βρισκόμαστε για να κάνουμε για αυτό που μας έχει ανατεθεί. Το ηθικό είναι πολύ ακμαίο. Και ευτυχώς αυτό είναι που μας κρατάει. Όταν πετάτε, σας έχει συμβεί κάτι επικίνδυνο την ώρα του αέρα? Οτιδήποτε επικίνδυνο κι αν μας συμβεί, είμαστε εκπαιδευμένοι. Έχουμε τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις για να ανταπεξέλθουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οτιδήποτε και να είναι αυτό. Υπάρχει κάτι που ανακαλείται στη μνήμη σας, που μπορεί κάτι να πήγε στραβά και να έπρεπε να κάνετε ελεγμούς ιδιαίτερους? Μετά από μία πτήση, πάντα κάνουμε το debriefing, την απενημέρωση. Κοιτάμε τι πήγε λάθος, τι δεν σχεδιάστηκε σωστά, ούτως ώστε να το σχεδιάσουμε κατάλληλα την επόμενη φορά και να λήξει εκεί. Σίγουρα υπάρχει αδρεναλίνη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ναι. Είναι ένα νοσογονωτικό επάγγελμα. Σε τονώνει, σε ξυπνάει και ταυτόχρονα το κομμάτι της προσφοράς. Ότι προσφέρεις στο λαό σου, στη χώρα σου. Στο να υπάρχει η ελευθερία για όλους μας και η δικαιοσύνη και όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα λειτουργήμα. Σε τονώνει. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πω πάνω σε αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο. Όταν προσφέρω, νιώθω ότι γεμίζω. Νιώθω, ικανοποιώ τον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι για τους συμπολίτες μου και για το έθνος μου για αυτό που κάνουμε. Την αίσθηση κινδύνου δεν την έχει? Φυσικά. Αλλά αψηφάται με όλη αυτή την ικανοποίηση. Πώς το αντιμετωπίζουν οι γονείς σου και την επιλογή, πώς αντιμετώπισαν την επιλογή και πώς βλέπουν σήμερα αυτή την καριέρα που κάνεις? Στην αρχή ήταν λίγο διστακτική, mm-hmm. λίγο φοβισμένη. Πλέον εντάξει, δεν έχουν κάποια αντίρρηση. Το δέχονται, το αποδέχονται για την ακρίβεια, γιατί πάντα θα είμαι το παιδί τους, φοβούνται. Και είναι ικανοποιημένοι και περήφανοι. Γιατί επιλέξατε αυτό το επάγγελμα? Ήταν κάτι που μου άρεσε. Η πτήση. Τα ελικόπτερα ήταν κάτι που μου άρεσε. Είχα την τύχη στη σχολή που πήγα να επιλέξω το επάγγελμα αυτό και να γίνει πραγματικότητα. Το να είσαι μέρος των ενόπλων δυνάμεων όμως? Επίσης ήταν κάτι που μου άρεσε. Ήθελα να μπω στις ενόπλες δυνάμεις, ήθελα να μπω στο στρατό. Επειδή κατάγομαι και από ένα ακριτικό νησί, είμαι από τη Λίμνο. Είστε από τη Λίμνο. Ακριτικό νησί με πολύ στρατό. Ήταν κάτι που μου άρεσε, ήθελα να το κάνω. Ήθελα να το κάνω από μικρός, να μπω στο στρατό. Και ευτυχώς είχα την τύχη να επιλέξω και το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο, η πτήση με το ελικόπτερο. Πόσες ώρες πτήσης? Εγώ έχω 2.500 ώρες πτήσης αυτή τη στιγμή. Και με το συγκεκριμένο ελικόπτερο στις 1.300 ώρες. Η μαμά, ο μπαμπάς τι λένε? Η μαμά, ο μπαμπάς, περήφανοι για τη δουλειά, τους αρέσει και μόνο περηφάνεια. Είναι στη Λίμνο? Οι γονείς στη Λίμνο, ναι. Όταν πετάς από εκεί? Έχει τύχει πολλές φορές να περάσω από το νησί. Ναι. Και είναι... Περνάω πάνω από το σπίτι, δεν θα το κρύψω. Ναι. Και δεν το κρύβω ότι είναι πάρα πολύ περήφανη για το... Για το παιδί τους που κάνει το επάγγελμα αυτό. Λες περνάω πάνω από το σπίτι και συγκινείσαι. Ναι, έτσι είναι. Ξέρουν εκείνη την ώρα ότι τους έχεις πει «Μαμά, μπαμπά, σήμερα το πρόγραμμά μου έχει πτήσει για Λίμνο»? Εννοείται, τους έχω ενημερώσει κάθε φορά που περνάω, τους ναι. ενημερώνω και περνάω πάνω από το νησί. Έχεις πάνω κάτι πάνω που κάνει σαν σημάδι πάνω από το σπίτι? Τους αναβώ τα φώτα και βλέπουν τον προβολέα και ξέρουν ότι είμαι εγώ. Νιώθεις ότι προσφέρεις και εσύ κάτι στο κομμάτι αυτό της ασφάλειας της χώρας. Νιώθεις, έχεις μια περηφάνεια για αυτό που κάνεις. Τι είναι αυτό που θες να γνωρίζουμε για σένα? Είσαι η Ασημίνα. Ναι. Λεπτομέρειες δεν λέμε για λόγους που αφορούν την ασφάλεια του στρατεύματος. Αλλά η κοινωνία των πολιτών θέλει να ξέρει δύο πράγματα για την Ασημίνα. Έχεις ένα δυνατό πρόσωπο καθαρό, ένα δυνατό χαμόγελο, έχεις ένα
ξεκάθαρο, αυστηρό τόνο που οφείλει να έχει ο στρατιωτικός, περιγράφεσαι ως ένα πρότυπο συμπολίτη μας και γυναίκας ενδεχομένως στο στρατό. Τι θα ήθελες να κρατήσουν οι τηλεθέατες, οι κοινωνίες τηλεθεατών? Θα ήθελα να είναι περήφανοι για μας, για το έργο που προσφέρουμε, να το εκτιμούν, να το χαίρονται και να νιώθουν πάντα ασφαλείς μαζί μας. Και όταν λείπεις από το τραπέζι στις γιορτές, τι γίνεται? Θα είμαι στο επόμενο. Και αν στο επόμενο έχουμε υπηρεσία? Θα είμαι στο μεθεπόμενο. Ή να με σκέφτονται, να έχουν ένα πιάτο στρωμένο για μένα. Έχω δύο μαμάδες. Τη μαμά μου την κανονική και τη μαμά πατρίδα. Οπότε μία θα φάω με τη μία μαμά, μία θα φάω με την άλλη μαμά.